Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σήμερα με την 24ωρη απεργία των εργαζομένων στο χώρο της υγείας. 24ωρη απεργία για την περιφέρεια των υγειονομικών και στάση εργασίας για εκείνους οι οποίοι εργάζονται στην Αττική. Παραμένετε στο ίδιο κλίμα και στην ίδια πληροφορία, είναι σωστή μέχρι αυτή την ώρα, κύριε Βρύσαλη? Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δουγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Σήμερα είναι 24ωρη επαναλαμβανική απεργία, γιατί η όξυση των προβλημάτων, κυρία Δουγεράκη, είναι μεγάλη σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Βρυσάλη, μισό λεπτό. 24ωρη στην περιφέρεια στάση εργασίας στην Αττική, γιατί έβλεπα και την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών που για την Αττική μιλούσαν για στάση απεργίας. Γι' αυτό σας ρωτώ να το διευκρινίσω, τίποτα άλλο. Ακριβώς, είναι 24ωρη για την περιφέρεια και στάση εργασίας για την Αττική. Εντάξει. Και των νοσοκομειακών γιατρών και της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Η υπομονή μας, το φιλότιμο και η αντοχή μας, κυρία Δουγεράκη, έχει φτάσει στα όρια της. Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Σήμερα διαδηλώνουμε γιατί πλέον δεν μπορούν τα νοσοκομεία, κάτω από την πίεση όχι μόνο των κρουσμάτων COVID που έχουν αυξηθεί, αλλά και από την πίεση των πολλών χειρουργείων, την πίεση του κόσμου που έχει ανάγκη δωρεάν δομές, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ήδη βρισκόμαστε προς το τέλος του Ιουνίου και ακόμα οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει τις άδειες ανάπαυσης που χρειάζεται για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο. Μωρέ, πάρετε πρώτα τα δεδουλευμένα σας, πάρετε τις υπερορίες, πάρτε τα νυχτερινά, πάρτε τις αργίες, πάρτε τις εφημερίες και μετά λέτε και για άδειες. Κυρία Δουγεράκη, αυτό το ζήτημα το οικονομικό θα το έλεγα αμέσως, γιατί ακριβώς όχι μόνο δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε, είμαστε και απλήρωτοι. Χτες μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μπήκαν κάποια δεδουλευμένα στους λογαριασμούς μας, που όμως αυτά ήταν από τα έσοδα του νοσοκομείου και όχι από το ποσό του. Για ποιους μήνες είσαστε, μισθοί, για ποιους μήνες δεν έχουν καταβληθεί, υπερορίες, αργίες, εφημερίες, για ποιους μήνες δεν έχουν καταβληθεί? Μπορείτε να κάνετε ένα διαχωρισμό, να μην μπερδευόμαστε. Ναι, Απρίλη, Μάη και μέσα στον Ιούνιο που τρέχει. Τι, αυτά τι. Είναι νυχτερινά, είναι νυχτερινά, υπερορίες και είναι και οι εφημερίες των γιατρών. Ναι. Αυτά τα χρήματα μέχρι και χτες που είχαν έρθει από το Υπουργείο, αν οι υπηρεσίες του νοσοκομείου και συνάδελφοί μας δεν τρέχανε τις διαδικασίες και τα λεφτά αυτά δεν υπήρχαν στο νοσοκομείο, δεν θα πληρωνόμασταν ούτε εμείς τώρα την Παρασκευή. Γιατί υπάρχουν πολλά νοσοκομεία που δεν θα πληρωθούν τώρα την Παρασκευή με την προπληρωμή που γίνεται. Θα πληρωνόντουσαν προς το τέλος, μέσα Ιουλίου. Η κατάσταση, η κυρία Δουγεράκη. Εκκρεμούν μισθοί, μήπως, και μισθοί ή όχι? Εκκρεμούνε, όχι, αυτή τη στιγμή εκκρεμούνε αυτά που σας είπα, τις υπερορίες νυχτερινά, και βεβαίως σε πολλά νοσοκομεία εκκρεμούνε και καθυστερούμενοι μισθοί σε εργαζόμενους συμβασιούχους. Στην Πρόνοια βεβαίως δεν έχουν πληρωθεί οι συνάδελφοί μας εκεί τα νυχτερινά, τα εξαιρέσιμα από τον Γενάρη, δηλαδή εκεί είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Όταν όμως είναι να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, δεν υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όταν είναι όμως να δοθούν φοροαπαλλαγές σε ξενοδόχους, σε εφοπλιστές, με ένα άρθρο και ένα νόμο κατευθείαν βρίσκονται τα χρήματα. Τα λέω αυτά γιατί πλέον δεν μπορεί η κυβέρνηση να κοροϊδεύει ούτε μέσα από τους υπουργούς, ούτε μέσα από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, που μιλάνε ότι έχουμε επανέλθει pre-COVID εποχή, όταν λένε ότι υπάρχει υπερπληθώρα προσωπικού, όταν εν μέσω COVID και εν μέσω πανδημίας λένε ότι θα κλείσουν νοσοκομεία γιατί έχουμε πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα. Σήμερα ακριβώς διαδηλώνουμε για να μην περάσουν αυτά τα σχέδια διάλυσης του όποιου δημόσιου συστήματος υγείας υπάρχει, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι, κυρία Δουγεράκη, που τέλος του μηνός αυτού λήγουν οι συμβάσεις πάνω από 250 εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εργαζομένων που δουλεύουν στην καθαριότητα και στη σύντηση, να μην μπουν οι εργολάβοι. Να πω, κυρία Δουγεράκη, μόνο το εξής. Εδώ σε πάρα πολλές κρίσιμες υπηρεσίες πλέον μπαίνουν
είναι εργολάβοι και μπαίνουν, αν θέλετε, και εργαζόμενοι με μπλοκάκι, κάτι μια παράλεπτη κατάσταση που συνεχίζει και υπάρχει εδώ και χρόνια στα νοσοκομεία και στο δικό μας νοσοκομείο. Μόλις πρόσφατα αποφάσισε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου να προσλάβει κλιμανιστή με δελτίο παροχής υπηρεσιών, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να καλύψει αυτή την κρίσιμη θέση που είναι απαραίτητη για να έχουμε εργαλεία χειρουργικά αποστηρωμένα. Σήμερα 12.30 ώρα θα βρεθούμε έξω από τα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων των Χανίων, του Αγίου Νικολάου, ακριβώς γιατί σε όλα τα νοσοκομεία η κατάσταση δεν πάει άλλο. Εντάξει, ένας φαύλος κύκλος, δεν έχει αλλάξει κάτι, αυτό λέω. Δεν έχει αλλάξει κάτι και είμαστε και στη χειρότερη θέση. Η πίεση των κρουσμάτων COVID αυξάνεται. Την ίδια ώρα προσωπικό λείπει από τα νοσοκομεία. 25.000 μέρες ρεπό και άδεια οφείλονται στο προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Μόνο Ηρακλείου. Δεν μπορεί να αρρωστήσει εργαζόμενος γιατί και την ίδια ώρα μετακινείται από τμήμα σε τμήμα. Ήδη συζητιέται να μειωθούν κρεβάτια με μονάδες εντατικής θεραπείας και χειρουργικά κρεβάτια, κυρία Ντουργεράκη, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει ούτε οι άδειες και δεν βγαίνει ούτε η ανάπαυση που είναι απαραίτητη στο προσωπικό. Ήδη συζητιέται αυτή η επιλογή, η καθαριότητα, αν θέλετε, σε πάρα πολλά σημεία. Μα πρόσφατα δεν δώσανε την εντολή. Καλά κάνω εγώ και μιλώ για φαύλο κύκλο. Μα πρόσφατα δεν δόθηκε η εντολή και τα λέγαμε και με εσάς και τα λέγαμε και με άλλους γιατρούς, ότι θα πρέπει να ανοίξουν όλα τα τμήματα, όλα τα χειρουργικά τραπέζια, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός στα τραπέζια αυτά. Ξέρετε, αυτά δεν ανοίγουν. Και τώρα πάμε σε μείωση πάλι. Θα πάει σε μείωση αντικειμενικά. Αυτή τη στιγμή στη μονάδα εντατικής θεραπείας φεύγουν πάνω από 10 νοσηλευτές για διάφορες άλλες υπηρεσίες νοσοκομεία. Την ίδια ώρα τα χειρουργεία θα μειωθούν από κάποιο σημείο και μετά, γιατί θα πρέπει να παρθούν οι άδειες. Δεν γίνεται, κυρία Ντουργεράκη, να λειτουργούν τα νοσοκομεία χωρίς προσωπικό. Και ταυτόχρονα υπάρχουν τμήματα του νοσοκομείου που το απόγευμα και το βράδυ μένουν ακάλυπτα από καθαριότητα, μένουν ακάλυπτα από άλλες υπηρεσίες, γιατί δεν υπάρχει το προσωπικό. Και το πιο, αν θέλετε, τραγικό που αναδεικνύει την έλλειψη προσωπικού όλων των κατηγοριών είναι η παιδοψυχιατρική. Ναι, τα λέγαμε χθες με τον Βασίλη τον Κούδα, ναι. Ναι, διώχθηκαν τα παιδιά με ευθύνη των γονιών γιατί δεν υπήρχε να καλυφθούν οι εφημερίες. Δηλαδή, τι άλλο να πεις για να αποδείξεις ότι η κατάσταση μεθοδικά πάει προς το να δοθεί η λύση των ιδιωτικοποιήσεων, των εργολάβων και της σύμπραξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γιατί οι κυβερνήσεις έχουν αφήσει τα νοσοκομεία χωρίς προσωπικό και χωρίς χρηματοδότηση. Σε πρόσφατη συνάντηση που κάναμε με τη διοίκηση του νοσοκομείου, ήδη μας υπόθηκε ότι πάρα πολλοί κωδικοί θα αρχίσουν να χτυπάνε κόκκινο, γιατί δηλαδή δεν θα έχουν χρήματα, γιατί την ίδια ώρα η χρηματοδότηση του νοσοκομείου ήταν λιγότερη από πέρυσι. Υπάρχει και η ενεργειακή αυτή κρίση που έχει οδηγήσει, αν θέλετε, πλέον σε πάρα πολύ άνοδο τιμών σε πάρα πολλά προϊόντα. Υπάρχουν τα μηχανήματα, τα καινούργια που έχουν στο νοσοκομείο, αλλά θέλουν συντήρηση και οι εταιρείες εκεί έχουν βάλει θηλιά στα νοσοκομεία με τα συμβόλαια συντήρησης και δεν βγαίνει, αν θέλετε, η χρονιά. Μα γι' αυτό, δεν υπάρχουν τα απογευματινά ιατρία και τα απογευματινά χειρουργεία για να αυξάνουν τα έσοδα. Αυτός είναι ο διακαής πόθος των κυβερνήσεων να λειτουργούν τα νοσοκομεία χωρίς χρηματοδότηση, αλλά φαίνεται ότι και αυτό το σχέδιο δεν τους βγαίνει γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά, ούτε εκεί να πάει. Και τώρα έρχονται και κάποιοι αθέλετε υπηρεσιακά διοικητικά στελέχη των νοσοκομείων και τις είπε και ρίχνουν την ευθύνη στον κόσμο που έρχεται στα νοσοκομεία για μια απλή εξέταση. Δηλαδή, όχι, στάσου, γιατί αυτό είναι αιτία πολέμου. Θα μου πει δηλαδή γιατί πάω στο νοσοκομείο εγώ ή βάζει το λέω της πεθεράς για να τα ακούει η νύφη. Τι είναι αυτό που λες, κύριε Βρύσαλη? Κύριε Βρυγεράκη, θα υπάρχει... Μπορείτε να το κάνετε πιο απλό το παράδειγμα? Θα υπάρχει απάντηση του σωματείου, γιατί υπήρχαν... Μα πείτε μας τι συνέβη. Ναι, υπάρχουν σήμερα δηλώσεις της διοίκησης του νοσοκομείου που λέει ότι υπάρχει αναμονή σε τακτικά ιατρία, γιατί ο κόσμος προσέρχεται στα νοσοκομεία για περιπτώσεις που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή τα κέντρα υγείας. Σωστή σαν εκτίμηση, αλλά όταν ο κόσμος δεν έχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα πάει στα δημόσια νοσοκομεία.
είτε είναι δευτεροβάθμια είτε τετροβάθμια. Θα πάει και για μια απλή εξέταση αίματος. Πού θα πάει δηλαδή, να πληρώσει συμμετοχή για χρήματα που δεν έχει, για κάτι που έχει πληρώσει? Όχι. Ακριβώς είναι πρόκληση. Αλλού πρόκληση. Πατάμε και αλλού βρισκόμαστε. Θα μου πει γιατί πάω στο νοσοκομείο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή και πού να πάω. Και πού να πάω. Ένα ολόκληρο Ηράκλειο έχει ένα μόνο κέντρο υγείας δημόσιο. Αυτό που είναι στο ένα σταυρωμένο. Για πείτε μου, πού θα πάει ο κόσμος να κάνει τις εξετάσεις του? Πού θα πάει ο κόσμος να βρει έναν γιατρό ειδικότητα? Ξεφύγανε. Γι' αυτό βάζουν και τον κόφτη τον προσωπικό γιατρό, ώστε ο κόσμος πλέον να βλέπει ειδικό γιατρό με το χιάλι. Όχι. Μισό λεπτό τώρα. Προσωπικός γιατρός. Εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι τα πράγματα δεν έχουν διευκρινιστεί επίσης. Παρεπιπτόντος δηλαδή δίνω αυτή την πληροφορία. Ότι δεν έχουν διευκρινιστεί έτσι όπως πρέπει από το αρμόδιο Υπουργείο σε ό,τι έχει να κάνει με τον προσωπικό γιατρό. Ναι, μεν υποχρέωση μας να υπογράψουμε τον προσωπικό γιατρό, διότι αυτό ήταν μνημονιακή επιταγή και πίεζαν οι θεσμοί, έπρεπε να γίνει και έπρεπε να προχωρήσει στην κίνηση αυτή το Υπουργείο. Ούτως ή άλλως και τα στελέχη του Υπουργείου το είπαν αυτό. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να πούμε ότι ανακαλύπτουμε τώρα την Αμερική. Αλλά από την άλλη, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά διευκρίνιστα πράγματα, είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι γιατροί, γιατί αφορά πολύ περισσότερο ο προσωπικός γιατρός τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ και τους ανασφάλιστους, οι οποίοι αρνούνται να ενταχθούν, λένε οι πρώτες πληροφορίες, σε αυτή τη διαδικασία. Και επειδή ο μήνας τελειώνει και επειδή από 1η του Ιούλη θα πρέπει όλοι να μπούμε στη διαδικασία να ενταχθούμε, να υποβάλουμε αίτηση για προσωπικό γιατρό σε αυτή την πλατφόρμα, τα πάντα είναι ρευστά προς το παρόν. Λέω, απλά να το ξέρετε. Κοίτα να δείτε, ο προσωπικός γιατρός σαν αντίληψη είναι σωστός. Αλλά σε ένα εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας και με τη μνημονιακή δέσμευση που υπάρχει ότι θα είναι ο πορτιέρης για την είσοδο στο δημόσιο σύστημα υγείας, τα κριτήρια που θα μπουν, το αριθμητικό καταρχήν πόσο θα βλέπει και ο ασφαλισμένος που θα ψάχνει να βρει σε ένα σύστημα υγείας που είναι, αν θέλετε, διαλυμένο με επιλογές των κυβερνήσεων, αντικειμενικά θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερα εμπόδια να προσέρχεται κάποιος στο δημόσιο νοσοκομείο. Που έχει ανάγκη, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί όντως πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη από τριτοβάθμιο νοσοκομείο ή δευτεροβάθμιο, αλλά από πρωτοβάθμιο φροντίδα υγείας. Το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Απαραίτητος ως θεσμός ο προσωπικός γιατρός, αλλά όχι για πορτιέρι στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το είπατε. Γράψατε τίτλο. Και από την άλλη, αυτό που είπατε, ότι ξέρετε, εδώ υπάρχουν θέματα τα οποία λένε γιατί για πάσα νόσων και μαλακίαν πηγαίνετε στα νοσοκομεία. Και περιμένω να δω την ανακοίνωσή σας αυτή, διότι πραγματικά για πάρα πολύ κόσμο αυτό είναι ακριβώς πολύ προκλητικό. Και για την πολιτική και για τον κόσμο. Και για τους πολιτικούς και για τον κόσμο. Είναι πολύ προκλητικό. Είναι πολύ προκλητικό, κυρία Ντουργεράκη, γιατί φαίνεται ότι και οι τοπικές διοικήσεις αλλά και οι κεντρικές πετάνε την μπάλα στον αέρα, ρίχνουν την ευθύνη στον κόσμο, ρίχνουν την ευθύνη ότι είναι ελληνικό φαινόμενο ότι υπάρχουν οι αποκλειστικές νοσηλεύτρες και νοσηλευτές, όταν γνωρίζει πολύ καλά ο κόσμος ότι τα απογεύματα και τα νυχτερινά τρέχει ο νοσηλευτής και τρέχουν οι υπόλοιπες ειδικότητες και δεν φτάνουν, την ίδια ώρα να λένε ότι σήμερα υπάρχει επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού. Αν υπήρχε επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού, κύριε Ντουγκεράκη, δεν θα μας οφειλόταν 25.000 μέρες από και άδεια. Θα μπορούσαμε να αρρωστήσουμε και να μπορούσαν αντικαταστατικά κάποιους εργαζόμενους. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Είναι πρόκληση στην νοημοσύνη των ασθενών καταρχήν και των συνοδών του και σε εμάς. Εγώ μπορεί να αρπάζομαι πάρα πολύ εύκολα. Εσείς μπορεί να καταγγέλλετε και λοιπά, να κάνουμε μια κουβέντα, αλλά λέει ο φίλος ο Θανάσης το μήνυμα το οποίο μου στέλνει. Δηλαδή υπήρξε περίπτωση και σας ρωτάει που πήγε κάποιος στο νοσοκομείο και του είπαν ότι πάτε με πολύ μεγάλη ευκολία για ένα πολύ απλό περιστατικό στο νοσοκομείο αντί να πάτε στο γιατρό σας σε ένα κέντρο υγείας κλπ. Όχι, απλώς δόθηκε το μήνυμα ότι φταίει ο κόσμος που προσέρχεται στα νοσοκομεία και υπάρχουν οι λύσεις αναμονής επί της ουσίας. Αυτό το μήνυμα δόθηκε σήμερα από μέσα μαζικής ενημέρωσης με συνεντεύξεις της διοίκησης του νοσοκομείου. Ότι για την αναμονή φταίει ο κόσμος. Εσείς.
Μάλιστα. Και όχι η πολιτική διαχρονικά των Υπουργείων. Ωραία. Που έχουν προσταλεχωμένα, δεν έχουν φτιάξει πρωτοβάθεια πρωτίδα υγείας, την έχουν διαλυμένη, την έχουν, αν θέλετε, ένα συνοθήλευμα δημόσιων και ιδιωτικών δομών. Mm-hmm. Λοιπόν, εντάξει, κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις. Περιμένουμε και το δελτίο σας αναφορικά με το τελευταίο θέμα περί μηνύματος ότι για τις πολλές ώρες αναμονής και στα επίγοντα περιστατικά εσείς φταίτε, γιατί έρχεστε με πολύ μεγάλη ευκολία στο νοσοκομείο αντί να πάτε στην πρωτοβαθμία φροντίδα υγείας, εκείνη την οποία έχουν παραπετάξει εν πάση περιπτώσει. Και περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κύριε Βρυσέλη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.